Καταρχάς, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο βασικό, στο κυρίαρχο αίτιο, το οποίο αυτή τη στιγμή βάζει φωτιά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το οποίο είναι η συνεχιζόμενη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ, με πάνω από 40.000 αμάχους νεκρούς, μεταξύ των οποίων πάρα πολλά παιδιά. Θα μου επιτρέψετε ένα δευτερόλεπτο, γιατί δεν το ξέρω. Ένα δευτερόλεπτο. Προφανώς η αρχή δεν είναι αυτή, αλλά η 7η Οκτωβρίου πώς χαρακτηρίζεται το ΚΚΕ, η επίθεση? Κοιτάξτε, αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει πάρα πολλές φορές. Το συζητήσαμε και την πρώτη εβδομάδα μετά. Πώς χαρακτηρίζεται η 7η Οκτωβρίου? Είναι ένα σημείο σε μια μακρόχρονη διαμάχη, η οποία συμβαίνει εδώ και 7 δεκαετίες. Δεν μπορεί να απομονώσεις τις πράξεις. Δεν μπορεί να απομονώσεις τις πράξεις μιας τρομοκρατική πράξη. Δεν μπορεί να απομονώσεις τις πράξεις μιας οργάνωσης όπως είναι η Χαμάς, με την οποία εμείς, σαν ΚΚΕ, δεν έχουμε καμία σχέση πολιτική, ιδεολογική, μορφών πάλης. Και με βάση αυτό να δικαιολογήσεις αυτό που συμβαίνει μετά, αλλά και αυτό που συνέβη πριν. Καθόλου. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι αυτό είναι τώρα. Είναι πράξη αυτό που έγινε την 7η Οκτωβρίου, γιατί δεν το έχω ακούσει. Ακούστε κάτι. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια και με την επίθεση του Ιράν προχτές, πριν από μερικές μέρες. Την οποία εμείς την είχαμε αναδείξει σαν ένα πολύ πιθανό και αναμενόμενο γεγονός. Γιατί και αυτή δεν ήρθε σε κενό αέρος, η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Ήρθε μετά από επίθεση του Ισραήλ σε διπλωματικό γραφείο, προξενείο του Ιράν στη Συρία. Σκότωσε αξιωματούχους, πολιτικούς, διπλωματικούς, στρατιωτικούς. Άρα λοιπόν το μόνο λογικό και επακόλουθο ήταν να υπάρξει μια κλιμάκωση. Άρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο. Άρα σε αυτό το πλαίσιο εμείς πρέπει να δούμε τις εξελίξεις. Το θέμα είναι. Πρώτο και βασικό ζήτημα, δεν μπορούμε με βάση αυτό το γεγονός να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και να εκμηδενίζουμε τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, η οποία γίνεται, και το γεγονός ότι στο Ισραήλ, το οποίο είναι ένα κατοχικό κράτος, ένα κράτος δυνάστης, στηρίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα κόμματα. Και με ανακοινώσεις τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, η Ελληνική Λύση και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι δυνατόν να μιλάμε για προσπάθεια αποσόβησης μιας γενικότερης κλιμάκωσης όταν η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, ο σχηματισμός, ο επιθετικός στον οποίο εμείς ανήκουμε, αυτή τη στιγμή επιχειρεί με τουλάχιστον 2 στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή? Η μία είναι η Prosperity Guardian και η άλλη είναι η Ασπίδες, την οποία μάλιστα, με απαράδεκτο κάτι για μας τρόπο, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας απέτησε να βρεθεί στο τιμόνι της από την Λάρισα. Οι Ασπίδες είναι για να μην κάνουν αυτά που κάνει το Ιράν μέσω των Χούθη. Αυτό δεν είναι ασπίδες. Θα μου επιτρέψετε μετά να απαντήσω. Αυτό που είναι, είναι μια γενίκευση και κλιμάκωση της εμπλοκής και της δικής μας χώρας σε μια επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Δεν θα έπρεπε να έχουμε καμία εμπλοκή, λέτε, Δεν μπορεί να λύσεις τα προβλήματα της γενίκευσης ενός πολέμου ρίχνοντας και άλλο λάδι στη φωτιά του ίδιου πολέμου. Τη θεωρούμε μια πράξη η οποία δεν εξασφαλίζει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Τις ασπίδες. Δεν εξασφαλίζεται σήμερα του ελληνικού λαού. Και βεβαίως έχουν μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η προηγούμενη κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και στην Αραβική Χερσόνησο και στην Εγγύς ή Μέση Ανατολή, πείτε το όπως θέλετε. Και μάλιστα σήμερα, όπου έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία τα βιώνει ο ελληνικός λαός. Μόνο και μόνο η φρεγάτα Ήδρα στην Ερυθρά Θάλασσα κοστίζει στον ελληνικό λαό 500.000 ευρώ την ημέρα. Τη στιγμή που το εισόδημα του ελληνικού λαού από το 2009 μέχρι και σήμερα έχει υποχωρήσει ο μέσος μισθός κατά 19% και ο πληθωρισμός έχει ανέβει 21%. Δηλαδή, μιλάμε για μια απώλεια της τάξης του 40% στην αγοραστική ικανότητα του ελληνικού λαού. Επιτρέψτε τώρα πόσες λαθροχειρίες μπορούν να χωρέσουν σε 5 λεπτά τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτον, γιατί χτυπάνε οι Χούθοι, δεν μας απάντησε. Γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει με τη στήριξη της πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής στο Ισραήλ. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει. Η Χαμάς έκανε μια ακτινώδη επίθεση. Τώρα μιλάω εγώ. Έχουμε εμείς ευθύνη για τον πόλεμο. Τώρα μιλάω εγώ. Νομίζετε ότι η Ελλάδα είναι Ηνωμένες Πολιτείες? Είμαστε τόσο ισχυροί και δεν το ξέρουμε, μακάρι. Εντάξει, είπατε ό,τι θέλετε. Εμείς ξεκινήσαμε τον πόλεμο. Προσέξτε λίγο τι λέτε. Μα εσείς το λέτε αυτό. Ποιο πόλεμο ξεκινήσαμε εμείς? Είστε με τα καλά σας. Εμείς ξεκινήσαμε. Η Ελλάδα, είχε συμμετοχή. Εσείς ακούτε τι λέω. Την κτηνώδη επίθεση της Χαμάς. Αφήστε τις παροπίδες σας. Ακούστε τι λέω. Ζείτε σε άλλη πραγματικότητα. Αν κάποιος ζει σε άλλη πραγματικότητα, είναι προφανώς ο πρόεδρος της κυβέρνησης. Για να μπορέσουμε να ακουγόμαστε. Η Ελλάδα έχει πάρει ομόφωνη απόφαση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν το έχει βάλει σε εφαρμογή? Πρώτο.
Δεύτερον, γιατί χτυπάνε οι Χούθοι, δεν μας είπε. Στηρίζει όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφάλειας η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό που αναφέρθηκα. Όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφάλειας. Μόνο τις τελευταίες, τις πρώτες, καταψήφισε και απήχε για την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός. Έτσι δεν είναι. Θα πείτε μια κουβέντα για το πώς να φτάσουμε. Αφήστε τώρα, μιλάω. Θα πείτε μια κουβέντα. Δεύτερον, τρίτο ζήτημα. Ταυτίζει ο κύριος Σέρμπος την τσέπη των εφοπλιστών με την τσέπη του λαού. Οι εφοπλιστές όλα αυτά τα χρόνια απολαμβάνουν τεράστια προνόμια και στο ελληνικό κράτος και διεθνώς. Τα οποία προφανώς δεν τα απολαμβάνει ο ελληνικός λαός. Κόσκο το έχει το λιμάνι, που είναι πιο κοντά ιδεολογικά σε εσάς. Όχι, δεν έχουμε σχέση με την Κόσκο. Ποιοι έχουν το λιμάνι του Πειραιά, εφοπλιστές έχουν το λιμάνι. Δεν έχουμε σχέση με την Κόσκο. Σας ενδιαφέρει να έχει εμπόριο η χώρα. Σας ενδιαφέρει να έχει ρόλο η χώρα. Τι θέλετε να είμαστε ουραγοί. Απλώς για να λέμε ιδεολογικές μπαρούφες, ας πούμε. Και να ιδεολογική μπαρούφα μεγαλύτερη. Καταλαβαίνετε τι κόσμο έχουμε μπροστά. Είναι προφανές ότι είναι ενοχλημένη η κυβέρνηση της Δημοκρατίας από τη στάση του ΚΚΕ, που είναι η μοναδική αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα. Το απέδειξε και χτες, το αποδεικνύει και κάθε μέρα. Δεν θα του κάνουμε τη χάρη. Γιατί είναι αστήριχτα αυτά που λέει. Τρία πράγματα έπρεπε να πει. Εγώ του έκανα μία ερώτηση. Δεν θέλει να απαντήσει. Γιατί η κατάσταση είναι εξή. Μόνο το ΚΚΕ. Ωστόσο αυτό δεν φαίνεται. Πάμε σε αυτό τώρα που έχουμε εξηγήσει. Τώρα που ο κύριος Κασελάκης μιλάει για το ΝΑΤΟ ως ιερή συμμαχία, είναι ευκαιρία να διορθωθείτε κι εσείς. Έχετε τρικυμία στο κρανίο σας. Είναι ευκαιρία να διορθωθείτε κι εσείς. Η Ευρώπη όμως δεν φαίνεται να εμπιστεύεται πολιτικές σαν αυτές που εκφράζει το ΚΚΕ και ίσως είναι και οι μοναχικές φωνές στην Ευρώπη. Αντιθέτως, κύριε Νικολάου, να το στρέφει στα άκρα δεξιά και πιο μαύρα ακόμα. Ασφάλεια ζητάμε. Αφήστε, κύριε Σέρμπο, να μιλήσω κι εγώ. Αφήστε να μιλήσω κι εγώ. Ασφάλεια στο μέσο Ευρώπη. Ασφάλεια, μιλάτε εσείς. Ασφάλεια που πήγε μια γυναίκα στο τμήμα των Αγίων Αναργύρων να ζητήσει συνδρομή από την αστυνομία και τη δολοφόνησε ο πρώην της μπροστά στο αστυνομικό τμήμα και θα μιλήσετε εσείς για ασφάλεια. Δεν τρέπεστε. Να μιλάτε εσείς για ασφάλεια, που έχετε φτιάξει δεκάδες σώματα της αστυνομίας για να χτυπάνε τον κόσμο που διαδηλώνει για τα δικαιώματά του και δεν έχετε το στοιχειώδες να συνδράμετε μια γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει κακοποιητικές συμπεριφορές. Ντροπή σας, ντροπή σας, κύριε Σέρμπο. Αφήστε τις παρεμβάσεις. Αφήστε τις παρεμβάσεις. Αφήστε τις παρεμβάσεις. Αυτό που συμβαίνει, κύριε Χριστοφιλέα, είναι πολύ συγκεκριμένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καναλιζάρει την οργή που εκφράζει και τη δυσαρέσκεια, γιατί η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία στην Ελλάδα είναι δυσαρεστημένη από τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δείχνουν οι μετρήσεις της ίδιας. Ναι. Την καναλιζάρει σε εύκολες λύσεις. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι εύκολες? Η κυρία Μελώνη, που είναι μια ακροδεξιά, βλέπετε να ενοχλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο, ο κύριος Όρμπαν τελικά βλέπετε να ενοχλεί. Ο κύριος Βίλντερς, ο οποίος μπορεί να αναλάβει, αν και έχει δυσκολίες να αναλάβει την Πρωθυπουργία. Εκτονώνεται εκεί, λέτε, η οργή σε κόμματα τελικά. Και σε αυτά τα κόμματα, τα ακροδεξιά, είναι τα πιο συστημικά. Δείτε τη Χρυσή Αυγή. Πώς έδρασε μέσα στην Ελλάδα. Ήταν ο καλύτερος φίλος των εφοπλιστών. Ένα μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ένα δεύτερο για να το καταλάβω αυτό. Το ΚΚΕ προφανώς είναι υπέρ της διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΚΕ μιλάει σήμερα για ένα πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση του 5%. Πρέπει και όχι του 95% κατά το ΚΚΕ. Αυτή η ένωση δεν αλλάζει. Χρειάζεται να σπάσουν αυτά τα δεσμά για να έχουμε μια πραγματική Ευρώπη των εργαζομένων, των λαών, των αγροτών, που για μας είναι η Ευρώπη Σοσιαλιστική.